και ζητούν την άμεση αθώωσή τους. Μια δίκη η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή με περιορισμένο ακροατήριο, αφού με απόφαση Προέδρου έχουν εισέλθει μόνο όσοι χωρούν καθήμενοι στην αίθουσα. Πρόκειται για τους δύο δημοτικούς υπαλλήλους και τον έναν εκπαιδευτικό που φέρονται να πρωταγωνίστησαν στα επεισόδια κατά τη διάρκεια της ελληνογερμανικής συνέλευσης δημάρχων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου, ιδίως όσον αφορά στους προπυλακισμούς του Γερμανού προξένου. Όπως είπες και εσύ, Γιώργο, βλέπετε πως έχουν συγκεντρωθεί συνάδελφοι των τριών συλληφθέντων έξω από το δικαστικό μέγαρο, ζητούν την άμεση αθώωσή τους, ενώ τα μέτρα της αστυνομίας είναι δρακόντια. Το δικαστικό μέγαρο θυμίζει απόρθητο φρούριο, με δημιουργίες των ΜΑΤ να έχουν παραταχθεί στα σκαλοπάτια αλλά και στην είσοδο των δικαστηρίων, προκειμένου να αποφευθούν έκτροπα που είχαν σημειωθεί και εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Ας ελπίσουμε, Γιώργο, ότι θα αποφευθούν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.